φτωχή. Κράτησε από τον Απρίλιο ως τον Δεκέμβριο του 1825. Το Δεκέμβριο του 1825 αρχίζει η δεύτερη φάση της πολιορκίας. Συνολικά, η πολιορκία κράτησε πάνω από χρόνο. Ιστορία των ελεύθερων πολιορκημένων έγινε ανεπιτυχία και έτσι αποφασίστηκε να γίνει έξοδος προς τις κατευθύνσεις. Έξοδο κατέφυγαν στο μοναστήρι του Εσσινιού. Το πρωί της 10ης Απριλίου. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία της Ιεράς Πόλεως αλλά και την εθνική παράδοση της πολιορκίας του Μεσολογγιού και στην έξοδο. Συνεκατάς γεννήθηκε το 1703 κανονιοστάσια, 18 κανόνια και βόλους από ξηράς, καθώς και 36 τουρκικές πολεμικές λέμβους από θαλάσσης. Όμως συνάντησαν τόσο στεναρή αντίσταση από τους 300 υπερασπιστές που υποχρεώθηκαν να ζητήσουν ενισχύσεις από τον Ιμπραήμ. Και έτσι ο Λιακατάς έπεσε. Ρωτάει σαν
αρματωρώσεις προποτάμου και αρχή των σημερινών ακριβάκηδων, λέγοντας «Πού είστε παιδιά κλεφτόπουλα, παιδιά του Μακρυγέννη». Ανδρέας Ίσκος ή Καραΐσκος, αρματωρός του Βάλτου και αδερφός του αρχιστράτηγου της Ρούμελης Γεωργίου Καραϊσκάκη, που πήρε μέρος σε όλες τις πολιορκίες του Μεσονίου. Μονταλαμπέρι και Στόρναρα και διαμέσου του όρου ζυγού έφτασε στο στρατόπεδο. Όχι, δεν είσαι. Είχε μαζί του σαν σωματάρχη και